κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Οι αδιόριστοι δεν συμφωνούν με την ελαχιστοποίηση των προσλήψεων καθώς και με το καθεστώς αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ βαριά αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση, δηλαδή 30 παιδιά ανά τμήμα, λιγότερη εκπαιδευτική τον επόμενο χρόνο. Την αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο δόθηκε πρόσφατα για δημόσια διαβούλευση, εκφράζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποίησεις. Οι αδιόριστοι αντιδρούν στις αλλαγές που προωθεί το πολυνομοσχέδιο και αφορούν τις προσλήψεις, αλλά και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μια ομοιρία νέα που λέγεται ολιγοωρίτης αναπληρωτής, τέλος πάντων με λιγότερες ώρες αναπληρωτής, κάτι σαν ορομίσθιος δηλαδή. Πάρα πολλές λοιπόν αλλαγές, πάρα πολύ σημαντικές, που μέντορες εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας που θα έχουν κάποιο μικρότερο, ένα κικαιώνα, αυτό δεν είναι εκπαίδευση, οθεί τον κόσμο προς την καθαρά προς την ιδιωτική εκπαίδευση, μειώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού, είναι όμοιρος σε όλη του τη ζωή, δεν θα μπορεί να κάνει διεκδικήσεις γιατί θα κρίνεται για αυτά που θα διεκδικεί, οπότε μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή. Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί των Χανίων, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποίησαν χθες για τον συντονισμό της δράσης τους, εξέφρασαν παράλληλα την αντίθεσή τους και στα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κρίση δεν την κάναμε εμείς, δεν τη δημιουργήσαμε εμείς, τα κέρδη είναι τεράστια και ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για ποιους δουλεύει η κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, παίρνει κάποια μέτρα που είναι εις βάρος των πολλών και δυστυχώς οι λίγοι δεν πληρώνουν ποτέ. Αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ και εκπρόσωποι από κάποιοι από τους ορομίστους, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια, και προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα δυναμικές.